Τα μιλαρόπαιδα μου να ετοιμάζονται για ξέφρανο παρτάκι πολύ σύντομα. Τα κορεατόπαιδα μου από την άλλη όμως να ετοιμαστούν για πολύ κλάμα. Ή μήπως όχι. Για όσους φαίνεται να έχει πακετάρει όλο το τμήμα Zenfone κινητών, η Huawei μας ξάφνιασε όλους με το Mate 60 Pro που έχει 5G. Και έχουμε τεράστια μα τεράστια διαρροή για το σχεδιασμό των iPhone 15 από κάθε γωνιά του. Όλα αυτά και εννοείται ακόμη περισσότερα στο σημερινό επεισόδιο του Tech Show, που ο σωστός ο Τεκαχολίδης έχει καταστρέψει αυτό το κουμπί του like για να το πάμε πάνω από τα 800 likes. Άντε! Από ό,τι φαίνεται, οι πωλήσεις των Zenfone κινητών δεν ήταν όσο περίμενε η εταιρεία. Γι' αυτό, όπως φημολογείται, άρχισαν να αποκόπτουν βήματα. Ευτυχώς, τα άτομα τα οποία βρίσκονταν στο τμήμα που αφορούσαν τα Zenfone κινητά απορροφήθηκαν στην ομάδα η οποία φτιάχνει τα ROG κινητά, τα πιο gaming κινητά της εταιρείας, όπως και σε κάποια άλλα τμήματα της Asus. Έτσι, από ό,τι φαίνεται, το Zenfone 10 ίσως να είναι το τελευταίο κινητό της σειράς της Asus, που, για να σου πω και τη δική μου άποψη, τον περιορισμένο χρόνο που είχα περάσει μαζί με το κινητό, όταν ένας από εσάς τεκαχολίτης μου το είχε δανείσει για να παίξω λιγάκι μαζί του, το βρήκα πάρα πολύ βολικό στο χέρι, γρήγορο και είχε αρκετά σημεία τα οποία ψάχνω πάνω σε κινητό. Και αρκετοί από εμάς βασικά έχουν κουραστεί από τις κουμούτσες που κυκλοφορούν στην αγορά. Κρίμα ρε Άσος μου, μεγάλο κρίμα. Το Samsung Galaxy S23 Ultra για εμένα είναι ό,τι καλύτερο έχει βγει σε κινητό το 2023. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της δήλωσης είναι ότι είμαι κορεατόπαιδο, αλλά και ότι επιτέλους η Samsung έβαλε Snapdragon τσιπάκι στο κινητό του. Αλλά από ό,τι θέλουν οι τελευταίες μας φήμες μέχρι τώρα, όπως αυτή η πρόσφατη δήλωση από τον Ice Universe, αυτό θα αλλάξει και θα πάμε πίσω στα Exynos τσιπάκια. Συγκεκριμένα στον Exynos 2400. Έλα κορατόπεδο μου, ας πάμε όλοι μαζί σε μια γωνιά, σε ευριακή στάση και να κλάψουμε όλοι μαζί. Ή μήπως όχι! Που αν βλέπεις αυτό το κλιπάκι μονάχα σε TikTok, τότε αναρωτιέσαι σε τι όχι. Να δεις λοιπόν και την περασμένη είδηση που με λίγα λόγια οι πιο πρόσφατες φήμες θέλουν τη Samsung να ρίχνει πίσω έξινο τσιπάκια στη Samsung S24 σειρά. Όμως λέω, έχουμε ακόμη ελπίδες αδέρφια μου, κορεάτες. Μια λοιπόν φήμη από το Setsuna, νομίζω έτσι λέγεται, Setsuna Digital, λέει ότι ξέρεις μπορεί τα Galaxy S24 και S24 Plus να έρθουν με έξινο τσιπάκια, αλλά το κορυφαίο Galaxy S24 Ultra θα έρθει με τον ανανεωμένο κορυφαίο Snapdragon 8 Generation 3. Και κάπου εδώ οι ελπίδες εμάς των κορεατόπαιδων ξαναγεννιούνται και οι σούβλες αρχίζουν ξανά να ανάβουν και να ξαναγερνάνε. Από Κορέα τώρα να πάμε λίγο στο Αμέρικα, που η μιλαροεταιρεία ετοιμάζεται να χαροποιήσει πολλά μιλαρόπαιδα. Επιτέλους έχουμε τις επίσημες προσκλήσεις για το Apple Event με ονομασία Wanderlust, όπου εκεί περιμένουμε να δούμε τα νέα iPhone 15, νέα Apple Watch Series 9, νέο Apple Watch Ultra 2 και την Apple να μας δείχνει πώς πρέπει να είναι τα σωστά κινητά. Μυρία, μην μου ξαναπειράξεις το σενάριο. 12 λοιπόν Σεπτεμβρίου, η ώρα 8 ώρα Ελλάδας, τα μιλαρόπαιδα μου θα ετοιμαστούν και βασικά θα ετοιμάσουν τα πορτοφόλια τους για να κλάψουν. Αυτή την εβδομάδα η Huawei μας εξέπληξε όλους και μας παρουσιάσε το νέο Mate 60 Pro. Πρέπει να παραδεχτώ ότι το κινητό φαίνεται κουκλάκι. Έχει τρεις τρύπες στον προστινό μέρος στην οθόνη για την κάμερα, αλλά για τους sensors τους οποίους έχει ρίξει, που η Huawei έχει υλοποιήσει μια λειτουργία παρόμοια με το Face ID που βλέπουμε στα Apple κινητά, τα μιλαροκινητά. Φυσικά έχουμε και τούμπανα κάμερες στο πίσω μέρος. Όμως, αυτό που δεν έχουν σταματήσει οι κινεζόλαγνοι μου να μιλάνε από την ώρα κυκλοφορίας του κινητού, είναι ότι η Huawei φαίνεται να έχει βρει τρόπο να ξαναρίξει 5G συνδεσιμότητα στο κινητό τους, όπως και να στέλνεις δορυφορικά μηνύματα σε Κίνα. Αυτό όμως, μέχρι αυτή τη στιγμή που κάνω αυτό το γύρισμα για το Tech Show, δεν έχει επιβεβαιωθεί 100%, και επειδή είμαι σίγουρος ότι έχουμε full κινεζόλαγνους εδώ στο χωριό μας, παρακαλώ να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι γνωρίζετε για το θέμα. Επίσης, από ό,τι φαίνεται, το Huawei Mate 60 Pro
δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει και παρακάτω εκτός της Κίνας. Δυστυχώς. Έχουμε λοιπόν την πιο μεγάλη διαρροή που είχαμε μέχρι τώρα για τα iPhone 15. Που εννοείται ότι θα τα δούμε πολύ σύντομα, σε λίγες εβδομάδες, στις 12 του μήνα συγκεκριμένα. Βέβαια, οι τεκαχόλιδες μου που δεν χάνουν επεισόδιο του Τέξου, μέχρι τώρα τα γνωρίζουν όλα με την κάθε λεπτομέρεια. Αλλά και πάλι, επειδή τα μιλαρόπεδα μου είναι μιλαρόπεδα, έχουν ανάγκη να μαθαίνουν κάθε κομμάτι πληροφορίας που έρχεται κάθε εβδομάδα και πρέπει τώρα να τους τρέχουν και τα σάλια τους από τη χαρά. Αυτές λοιπόν που βλέπεις τώρα πάνω στην οθόνη σου είναι οι τελευταίες εικόνες που ανέβασε ο Sony στο Twitter πλέον. Είναι από τα μη μοντέλα των iPhone 15 αλλά και των iPhone 15 Pro που βασικά επιβεβαιώνουν μέχρι τώρα όλες τις φήμες που είχαμε αναφέρει. Ο σχεδιασμός τους είναι κατά 99,9% ο ίδιος που έχουμε τόσα χρόνια μέχρι τώρα. Μεγάλων innovation, έτσι, μεγάλων innovation. Α, όχι, απολογούμε. Φαίνεται να έχει λίγη περισσότερη καμπύλη εκεί που ενώνεται το πίσω μέρος μας με το στάσιο του κινητού. Οι χρωματισμοί να είναι πιο παστέλ, πιο μοντί, μουντί βασικά να τους πούμε, όχι μοντί, δεν ξέρω τι είναι το μοντί. Και φυσικά έχουμε και τη USB-C θύρα στο κάτω μέρος, αλλά και το διακόπτη σήγασης πάνω από τα κουμπιά έντασης του ήχου. Άρα, πού είναι το action button, ρε Μάρια, που ακούμε τόσες φήμες για αυτόν τον τελευταίο καιρό. Ίσως αυτό να βρίσκεται μονάχα στα προ μοντέλα της σειράς iPhone 15, γιατί όπως είδαμε και σε περασμένα επεισόδια του Τέξου, ο κώδικας για το iOS 17 υπάρχει για το Action Button. Φυσικά όμως θα γνωρίζουμε περισσότερα στις επόμενες μέρες. Άρα χτυπάς το καμπανάκι για να μην χάνεις επεισόδιο του Τέξου, όπως και να πας να δεις εδώ αυτό το νέο βίντεο που ανέβασα για το καταραμένο PC που έχτισα για το στούντιο και όλα όσα πέρασα για να το χτίσω. Και τα κλαίμε κάτω στα σχόλια. Άντε!